Εδώ είμαστε! Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107,4. Κωστής Ατζαρός στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε όπως κάθε μεσημέρι, εκτός τα πρωινά 8-10. Πες μας, Αντίπα. Είμαι ξανά ερωτευμένος, απόψε εγώ δεν πιάνομαι. Μαζί σου είμαι κολλημένος, τι κάνω δεν αισθάνομαι, περνάω κόκκινα. Ήρθαμε και σήμερα, είναι η εκπομπή ποιος αυτός 1-0. Και στα μπουζούκια ξενιά. Στον απόϊχο ενός καταστροφικού Σαββατοκυριακού, μιας μάλλον Κυριακής με ήττα για τον ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Τα είπαμε το πρωί, εμείς ανοίξουμε γραμμές, όποιος θέλει παίζει, εμείς δεν θα αρνηθούμε. Όποιος θέλει λέει την άποψή του, γιατί το πρωί έγινε ένας οριμαγδός και δεν προλάβαμε. Χθες ήταν 2 Δευτέρου του 20. Δηλαδή 02-02-2020. Αν το διαβάσεις ανάποδα, βγαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. 02-02-2020. Λέγεται αυτό, μου είπαν, καρκινική γραφή, λέει, ότι τα γράμματα τα διαβάζει μπρος και πίσω. Όπως η Άννα, όπως ο Σάβας, όπως οι Σέρες. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Ήρθες να προκαλέσεις. Όχι, αλλά έλεξε 2-0, όχι 0-2. Φύγε από εδώ! Έξω! 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 Ήταν διπλό στο... Φύγε! Έξω! Παρακάκι ήταν διπλό 0. Έξω! Έξω! Φύγε! Ανοίγω γραμμές. Όχι έξω. Κατάλαβες. Έχουμε και αυτά δηλαδή. Έχουμε και αυτά εδώ. Δεν μας φτάνει να πούμε η στενοχώρια μας. Να ξαναδείς άμα θες. Έλα, άλλαξ' το. Βάλε μαγειρική. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Θα ανοίξουμε 23-10-287-888. Να πω και να σημειώσω και πάλι ότι Alpha Park αυτός είναι ο χορηγός μας. Αυτός είναι ο χορηγός μας. Το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Εκεί όπου η πρώτη μέρα σας κοστίζει μόνο 4,5 ευρουλάκια, δηλαδή ένα καφεδάκι, τίποτα. Οι 2 μέρες 8,5, οι 3 μέρες 10,50, οι 4 μέρες 12, οι 5 μέρες 14 ευρώ, οι 6 μέρες μόνο 16 ευρουλάκια και 1 ευρώ επιπλέον κάθε μέρα. 42, 44, 44. Αναβοσβήνουν ήδη τα λαμπιόνια. Όπως είπα, όποιος θέλει παίζει, ανάλογα με τα κέφια είναι. Όποιος θέλει λέει την άποψή του, γι' αυτό ανοίγουμε γραμμές. Είμαστε πάνω απ' όλα αθλητικό ραδιόφωνο και προσαρμοζόμαστε ανάλογα και με τις ημέρες. Αυτό κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τις σκευωρίες, με τα έσχη, με τις περίεργες επιτροπές, να πούμε τα στημένα σενάρια κτλ. Και σήμερα, όποιος θέλει να βγει να μιλήσει, καλώς έχει. Θυμίζω ότι δώρο εβδομάδας, γιατί μέσα στην εβδομάδα θα κληρώσουμε και δώρα ημέρας, δώρο εβδομάδας, αυτό το οποίο δίνουμε κάθε φορά, ένα υπέροχο διήμερο τα κλειδιά μου στο hotel Λίθος, hotel and spa, το ξενοδοχείο το υπέροχο, πετρόκτη στο ατμοσφαιρικό, με φώτα μέσα, με τζακούζι, με σουξουμούξου, με σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να πάτε εκεί πέρα να αφήσετε πίσω ό,τι σας βαραίνει, ό,τι σας στεναχωρεί, ό,τι σας αγχώνει, ό,τι σας πιέζει. Όποιες στεναχώριες και αν αυτές. Με μία διανυκτέρευση όποια μέρα εσείς θέλετε, με πρωινό μαζί. Τώρα κάποιοι που πηγαίνουν πληρώνουν και μια δεύτερη μέρα με ένα μικρό ποσό και μένουν διημεράκι λουκούμι, υπέροχο, στο Καϊμάκ Τσαλάν, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Πάω γραμμές γιατί αναβοσβήνουν ήδη 5 λαμπιόνια. Χαίρετε. Ναι. Έλα, Κωστή. Αλλό στο παιδί. Αλλό στον. Τι λες, είσαι καλά. Ας πούμε. Καταρχήν, Κωστή. Καλύτερα από το πρωί. Όσο περνάει η ώρα. Διαψευστήκανε κάτι φαλακρίς νεράδες που λέγανε θα πάρουμε τον αγώνα του πρωταθλήματος και θα ζούσουμε τον αγώνα του κυπέλλου. Πού είναι. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Με αυτά τα πράγματα η πόλη πήγε πίσω μία πεντηκονταετία, φίλε. Έμεινε στάσιμη 50 χρόνια και πίσω πολλές. Μείναμε με αυτές τις εξυπνάδες. Δηλαδή, τι έλεγε κόσμος, εγώ δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, τι έλεγε, θα δώσετε το μάτς, θα σας δώσουν το μάτς του πρωταθλήματος, οι Βάζελοι, δηλαδή θα περάσετε αέρα σε ένα διπλό τέλειο και ναι, θα τους αφήσετε να περάσουν στο κύπελο. Παιδιά, που μπορεί να γίνει το τέλειο σαν άποδο, έτσι. Ένας από αυτούς θα βγει να πει είμαι ρόμπα
Και εκτέθηκα. Ένας. Ξεκούμπουρτη. Αλλά καλά. Περίμενε. Και δεν είναι αυτό. Και άμα κερδίζαμε, θα λέγα και το άλλο. Επειδή άλλαξε τον νόμο και στήριξε τον νόμο Σαββίδης. Ναι, ναι, καλά. Ότι στηθήκανε για να δώσουν το γραμμάτιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ευτυχώς. Αν αυτή η ομάδα λοιπόν που είχε να χάσει από τον Παναθηναϊκό καμιά τριετία, να πούμε, καμιά 200 μάτς, κέρδιζε χθες η ομάδα μας τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις, θα λέγα, είδατε, σας τα έλεγα εγώ ρε, σας τα έλεγα εγώ ρε, καθίσανε και χάσανε, έτσι. Λοιπόν, και είδαμε πως πήγε το μάτς εχθές. Δηλαδή, ήμασταν για 3-0, άμα ήτανε, τέλος πάντων. Εντάξει, τι να πεις φίλε, έχω σταματήσει να χαλάω και φωνήεντα και σύμφωνα και σάλιο και αποθέματα. Ας το αγόρι μου, δεν υπάρχει λόγος. Κωστή. Ναι. Α πούμε και αν δεν γελάσουμε λίγο, δεν πειράζει. Ρίχτω να φύγει η στεναχώρια. Είναι μια γιαγιά, πάει στον οδοντίατρο. Αντί να ρίξει το στόμα, ανοίγει τα πόδια. Ο γιατρός τώρα παθαίνει να σου πει, κυρία μου, λέει, εδώ λέει ο οδοντίατρος είμαι. Ξέρω με χαρματίσει, λέει. Βγάλει τη μαστίλα του γέρου, λέει. Γεια σου, Στέλια. Γεια σου, τι γίνεται, ρε, τη γιαγιά. 23-10-287-888. Όποιος θέλει παίζει αντίστροφη, το βάζω στην κλήρωση. Όποιος θέλει την άποψή του. Εδώ είμαστε. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Ο ακροατής. Έλα, τι γίνεται. Έλα, γόρι μου. Έλα, ποιος. Έλα, Βασίλη μου, έλα, σε ακούω. Α, νόμιζα πως είχε μπει άλλος. Όχι, όχι, όχι. Έλα, έλα, Βασιλάκι μου, έλα, σε ακούω. Καλώς στη Βαλαριδωράκη. Ωραία, παιδί μου, εσύ, λοιπόν, η Βαλαριδωράκη. Δεν έπαιξε με τον Απόλλωνα Πάργας, διότι οι παίχτες του Απόλλωνα Πάργας βρέθηκαν με γρήπη και έτσι αναβλήθηκε το ματς του Βαλαριδωράκη. Με γρήπη, λοιπόν, μάλιστα. Ναι, ναι, Κωστή μου, τα παιδιά της Πάργας βρέθηκαν με γρήπη 11 παίχτες. Τα παιδιά της Πάργας ήταν, φίλε, ήταν σαν ταβέρνα. Πού θα πάτε, σήμερα θα πάμε στα παιδιά της Πάργας, θα περάσουμε καταπληκτικά. Της Πάτρας, μωρέ. Άλλο Πάτρας, άλλο Πάργα. Τι γίνεται, μπερδεύεις την Πάτρα με την Πάργα. Αυτό που λες είναι συγκρότημα. Εγώ είπα για ταβέρνα. Τα παιδιά της Πάτρας, βεβαίως, που κανένα από τα παιδιά δεν ήταν την Πάτρα. Το ξέρεις, έτσι ήταν όλοι φοιτητές. Το συγκρότημα. Σοβαρά. Και πίνω μπύρες. Ούτε ένας. Ούτε ένας δεν ήταν την Πάτρα. Ναι, ναι, ούτε ένας. Μαζί σου μαθαίνω πολλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, Κωστή μου. Αγόρι μου, βάλε ποιότητα στη ζωή σου. Έλα, Βασιλάκι μου. Σε ακούω λοιπόν. Το καμπανάκι είχε χτυπήσει με τον Βόλο, ναι, όταν με ένα πέναλτι, το οποίο ήταν πέναλτι πραγματικά, αλλά θέλω να πω το εξής. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει, εγώ έχω, όχι έχω βαρεθεί να το λέω, αλλά αυτό που παίζουν οι ειδικοί μας φέτος, ούτε δημόσιοι υπάλληλοι να ήταν. Ο Ρασβάν τους είχε στην τσίτα. Αυτοί εδώ πέρα δεν ξέρω τι κάνουν. Τα παιδιά δεν μπορεί να ξέχασαν την μπάλα. Αλλά όχι ρε παιδιά. Πρέπει να σεβαστείτε και τον Ιβάν που σας πληρώνει, αλλά και αυτόν τον υπέροχο λαό που σας ακολουθεί. Είναι κρίμα. Ναι. Είναι κρίμα να χάνετε, δηλαδή, τι να πω, εγώ αγανάκτησα χτες, κύριε Λεξιάκος Αγή. Ήταν κακή εμφάνιση. Δεν είδαμε πάθος, δεν είδαμε τρέλα, δεν είδαμε ενθουσιασμό, δεν είδαμε το μαχαίρι στα δόντια. Έπρεπε ειδικά αυτό το παιχνίδι, επειδή είχε προηγηθεί όλος αυτός ο πόλεμος, όλη αυτή η σοκοφαντία, ο λαός στο δρόμο, έτσι πεμπτιάτικα βγήκε στην Καμάρα, σε όλα τα μέρη στη Βόρεια Ελλάδα να δίνει τη μάχη του. Έπρεπε να βοηθήσει και η ομάδα. Τώρα ειδικά αυτή τη στιγμή. Δεν το έκανε. Μία κουβέντα και κλείνω, Κωστή μου, θα πω το εξής. Τίποτα δεν έχει χαθεί. Όλα μπορούν να διορθωθούν. Όμως, με αυτό το συγκεκριμένο πλάνο που έχει στην ομάδα αυτός ο κύριος, εγώ δεν περιμένω πολλά πράγματα, εκτός αν αλλάξουν πολλά. Οπότε, με αυτούς τους παίκτες, εγώ μπορώ να κάνω και τον double. Γι' αυτό λοιπόν, θα πρέπει να συμπεριφερθούν, να σοβαρευτούν, για να περπατήσουμε με το κεφάλι ψηλά. Yeah. Όχι ότι δεν μας έχουν κάνει περήφανος, αλλά δεν χρειάζεται και να ταπεινωνόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Καλό απόγευμα, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια σου, Βασίλη μου. Εννοείται ότι δεν έχει χαθεί τίποτα απολύτως. Φυσικά και είμαστε πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος μπρόχτηκε, έτσι, το έχουμε πει πολλές φορές, 4-0 δοσμένα πέναλτι. Προβληματίζει η εικόνα, προβληματίζει ο τρόπος. Και όχι ότι ήρθε μία ήταν. Παίζαμε μπαλάρα χθες και χάναμε. Έχει συμβεί. Έτσι, να παίξουμε μπάλα και να μην έρθει το αποτέλεσμα. Με την ΑΕΚ στον πρώτο γύρο στο ΆΚΑ, παίξαμε μπαλάρα στον πρώτο ημίχρονο. Χαθήκαν 2 βαθμοί. Ήρθε ισοπαλία. Όλοι όμως είπαμε ότι ήμασταν για να κερδίσουμε 0-3. Έτσι. Για πλάκα. Δεν ήρθε όμως το αποτέλεσμα. Πιο πολύ προβληματίζει και γι' αυτό γίνεται όλη η κουβέντα τώρα.
όλη η κουβέντα μας γίνεται για αυτό το λόγο, ότι μας προβληματίζει πάρα πολύ ο τρόπος και η εικόνα για αυτό που, για αυτό που έρχεται. Για αυτό που έρχεται. Πάμε. Πάμε στις γραμμές. Προσπαθούμε δηλαδή να προλάβουμε με την κριτική και με τις κουβέντες μας αυτό που βλέπουμε να έχει, όπως κάναμε και μετά τις νίκες με τη Λαμία και με το Βόλο, που είπαμε, παιδιά, ναι μεν πρώτη, ναι μεν νίκη, αλλά έτσι όχι. Άλλαξε το. Άλλαξε το. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, φιλάρετε μου, έλα. Της Κωνσταντίνε, επειδή λέγονται, όπως είπες, πάρα πολλά και τελικά ελάχιστα είναι αλήθεια, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή η ΕΠΟ του γραμμένου του Σαββίδη αθώωσε τον Καραπαπά, αυτόν που ουσιαστικά είναι η αιχμή του δόρατου στο Ολυμπιακού. Φυσικά. Άρα, συμπέρασμα. Ποιος έχει τις μετοχές του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνε? Έλατε. Αυτό είναι μια επόμενη καταγγελία που θα λέει ότι οι μετοχές του Ολυμπιακού έχουν αγοραστεί από το Σαββίδη. Ναι. Βεβαίως. Έτσι πρέπει να γίνει. Ένας ξάδερφος πήρε ένα εκδοπολείο που ήταν στον ίδιο χώρο και έκανε προπόνηση. Κάνανε, να πούμε, οι ψαράδες εκεί, η K15. Και όσον αναφορά το χιούμορ, επειδή το αναγνωρίζουμε, εμείς στην Τούμπα θα έχουμε τη μάσκα του Μαρινάκη που θα μοιράζει άχνη ζάχαρη. Για την Μπουγάτσα. Βεβαίως. Βέβαια. Και ένα κινητό μεγάλο που θα γράφει Πακιστάν. Βεβαίως. Έχει, έχει. Ετοιμάζουμε διάφορα. Ετοιμάζουν διάφορα, μάλλον, τα παιδιά. Ελπίζω να γελάνε οι κάτω, και το ωραίο σε αυτή την ιστορία, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου στο κρατικό κανάλι. Πουθενά, τι πιο κρατικό, κάνα τι λες τώρα. Υπήρχε. Σε παρακαλώ. Δεν εγώ ξέρω, φιλάρετε, ξέρω ότι για το αθώο αστείο, γιατί ήταν τελείως αθώο, από γαβράκια, ψαράκια στον πάγκο, κανένας δεν κινδύνευσε. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έφαγα μείον 3 και 2 αγωνιστικές συγκλεισμένων. Το θυμάστε? Το μείον 3 ήταν όμως και μείον 15. Γιατί εγώ ήταν μέσα στα play-off. Λέω τώρα. Αυτή ήταν η απόφαση. Το ότι ήταν μέσα στα play-off, το ξέρουμε ότι ήταν παραπάνω βαθμοί, έτσι. Για αυτό το γαβράκι. Τώρα εδώ που άλλο σου λατσάριζε με το πιστόλι το ψεύτικο στην τσέπη και μοίραζε στα πόδια των παιχτών, έριχνε ψεύτικα χαρτονομίσματα. Πώς μπήκε μέσα, πώς σου λατσάριζε, με τι άδεια θα ασχοληθεί κανένας, θα υπάρξει καμία... Μα έγινε καμία κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι δεν έγινε ποτέ αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ο αθλητικός εισαγγελέας θα ασχοληθεί με το ζήτημα. Πώς μπαίνει ένας, πώς μπαίνει ένας μέσα και σου λατσάρει? Από τα γνωστά μέσα κάτω στην... Αλλά καλά, άστο, άστο. Μη φας. Ήτανε της φαντασίας μας. Μη φας, ας φάξουμε γλάρο, θα κάνουμε γλαρόσουπα. Καλό μεσημέρι, γεια σου, και πραγματικά γεια σου, είναι κάτι που τουλάχιστον το χρειαζόμαστε, έτσι, το χαμόγελο λίγο. Αυτό προσπαθούμε. Από αύριο θα είμαστε ακόμα πιο καλά. Εντάξει. Καλά κάνουμε, καλά κάνουμε. Γεια σου, φιλάρετε, γεια σου, φιλάρετε. Έτσι, πάμε. Χαίρετε, τι κάνετε? Πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση του ακροατού. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Όποιος θέλει παίζει, όποιος θέλει μιλάει. Βλέπω ότι το κατανοώ σήμερα ότι υπάρχει η επιθυμία να πείτε πράγματα. Όσοι δεν προλάβετε το πρωί, όσοι θέλετε να βγάλετε πράγματα μέσα. Να, γι' αυτό τώρα που ακούγεται ξεφυσάει. Ακούτε? Όλοι έτσι είμαστε από το πρωί. 4 μποφόρ στο μικρόφωνο. Ναι! Κωστή, καλημέρα. Α, καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις? Γεια σου, ρε Τζόρτζια. Λοιπόν. Λοιπόν. Μόλις ξεκινάω να φύγω από το Spa Hotel. Α, ήσουν εκεί? Στο Λίθος? Ξεκινάω, σου λέω τώρα να φύγω. Να πας? Μόλις μπήκα στο αμάξι να έρθω Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Α, δεν είσαι από εδώ? Δεν είσαι από εδώ? Παιδάκι μου, η Τζόρτζια είμαι, η μαμά του Δημήτρη, ηρέμησε. Πού να ξέρω που μένετε? Θεσσαλονίκη. Καλά. Καλά, communication μπουζούκι μελωδής. Εντάξει, ναι. Υποβερός διάλογος. Και γιατί 4-4? Δεν είχα και δει στο ημέρα, ρε. Και γιατί 4-4-2? Και τι φάει να φτιάξω? Και το Μίσιτς γιατί το βάζεις στο 10 και όχι στο 8? Και πώς τη βλέπεις, πώς τη βλέπεις τη μέρα? Πώς τη βλέπεις τη μέρα? Και βάλε ένα μπακλαβά ακόμα. Μάλιστα. Έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, μόλις τελείωσε το διήμερο και αυτή τη στιγμή κατεβαίνω για να φύγω Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Περάστε ωραία. Υπέροχα. Τέλεια. Υπέροχα, υπέροχα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λίμπερο. Βεβαίως. Και εσένα προσωπικά. Τι προσωπικά, την τύχησε.
Και θέλω να σου πω κάποια στιγμή πραγματάκια προσωπικά. Προσωπικά, δικά μου, τα μελούμενα. Προσωπικά, προσωπικά, προσωπικά. Με είδε μία τσι... να... Ναι, για πες. Θα με πάρεις εσύ σε αυτό το νούμερο που βλέπεις ή δεν, να σε πάρω δεν, εγώ κάπου. Δεν βλέπω κανένα νούμερο πέρα από τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Απέναντι έχει ένα καθρέφτη, καλά, είμαι το μεγαλύτερο από όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα με πάρεις, μου, θα μου, με πάρεις ναι. αύριο 10 και 5 ή 2 παρά 10 σε αυτό το νούμερο για να μιλήσουμε. Εντάξει, έγινε, να μου πεις ό,τι θέλεις. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι υπέροχα. Αλίμονο, αλίμονο. Φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά. Έτσι, παιδιά, τέτοια θέλουμε. Να σας δίνουμε, να βγαίνετε, να λέτε και να ευχαριστώ μετά, όχι για εμάς προσωπικά, για τον άνθρωπο που δίνει κάθε εβδομάδα ένα υπέροχο διήμερο. Έτσι. Είναι καταπληκτικό το μέρος. Το χωριό, το ξέρετε, είναι ένα κόσμημα πανευρωπαϊκά. Ένα στολίδι. Ο παλαιός Άγιος Αθανάσιος, το Καϊμάκ Τσαλάν. Φανταστικό μέρος. Ευλογημένο μέσα στη φύση, μέσα στο πράσινο. Αν έχει και το χιονάκι του, να πούμε, είναι και θερμοκρασίες τέτοιες, πηγαίνετε και τη βόλτα σας στα χιόνια. Είναι υπέροχα όλα. Και στο Hotel Lithos, Hotel & Spa Lithos, που δίνουμε κάθε εβδομάδα. Και προσέξτε, δεν σας βάζω μόνο με τα μηνύματα και με τα σταθερά σας τηλεφωνάκια, έτσι, για να ξέρετε. Είμαστε εξηγημένοι και δεν είμαστε τσικυρικιτζίδες. Χαίρετε. Χαιρόμαστε. Α, καλό στον πόντο. Δεν μασάμε τίποτα. Χάσαμε μια μάχη, αλλά ο πόλεμος είναι μπροστά μας. Είναι. Αυτό να βλέπουμε. Το να κάνουμε λάθη, χάνουμε ευκαιρίες. Έχουμε ευκαιρία να προηγηθούμε πρώτοι. Έχουμε την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε. Δεν ισοφαρίζουμε. Πρέπει να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, να βλέπουμε τα λάθη μας και να μην τα επαναλάβουμε. Τώρα Τετάρα έχουμε αγώνα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να μπούμε με το μαχαίρι στο στόμα, να τους κερδίσουμε όσο μεγαλύτερη νίκη μπορούμε να κάνουμε. Να χαμογελάς λίγο το χιλάκι μας και η μάχη συνεχίζεται αυτό, κανονικά, δεν σταματάμε. Αυτό. Όλη η κουβέντα γίνεται, Μίτσο, για τον εξής λόγο. Ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί το ίδιο πρόσωπο, ότι πρέπει ο προπονητής να δει τα λάθη του, πρέπει οι παίκτες να βγάλουν πάθος. Έτσι δεν πάμε κάπου. Συμφωνούμε σε αυτό, ότι με αυτό το πρόσωπο δεν... Μα έτσι είναι, λοιπόν, θέλει τσαμπουκά μέσα. Τώρα, ξαναλέω ότι είπα και το πρωί, ούτε... Τους παίχτες αυτούς τους απαξιώνουμε, ούτε ξεχνάμε. Αυτοί έχουν γραφτεί στην ιστορία, τέλος. Αυτοί που πέρσι πήραν το έτο πρωτάθλημα, αυτοί που πήραν δύο ντάμπλ συνεχόμενα, τρία κύπελα, έχουν γραφτεί με ολόκληρα γράμματα. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει τώρα να δούμε τι κάνουμε. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα, αδερφέ. Μήπως δεν τους έχουν πει ότι η βαθμολογία συνεχίζεται κανονικά και στα πλέον και δεν υπάρχει καμία διαίρεση. Δεν νομίζω τώρα. Ο προπονητής έχει κάνει λάθη και πρέπει να τα διορθώσει, φίλε. Η τοποθέτηση του Μίσιτς, όταν έχεις το καλύτερο εργαλείο στη θέση 8 και αντί να φτιάξεις τους γύρω γύρω, πας και χαλάς αυτό που έχεις στο κέντρο και χαλάς και όλα τα υπόλοιπα, τότε πρέπει να το δεις. Μην είσαι ξεροκέφαλος, το καταλαβαίνουμε ότι στο μάτς με τον Όφη σου έδειξε πράγματα. Βλέπεις όμως μετά, δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Δεν σου βγαίνει. Ο κάθε παίκτης πρέπει να πάει στη θέση που πρέπει να παίξει και όχι όπου να είναι. Αν πάει όπου να είναι, χρησιμεύεται. Τι να το κάνεις δηλαδή. Άλλος είναι για την πόρτα, άλλος είναι για άλλο Δημήτρη, πράγμα. Δημήτρη, ο Μίσιτς στην άλλη θέση, στο 8, είχε 5 γκολ και 6 assist. Μπράβο. Εδώ τώρα 4 μάτς, αυτή τη θέση, ξέρεις τι έχει. Μία assist, φίλε. Ούτε γκολ, ούτε γκολ, ούτε συμμετοχή στο παιχνίδι. Δεν φτάνει η μπάλα. Μα δεν φτάνει η μπάλα, εκεί δεν έχω κάποιον. Εκεί έχει τον Μπίσεσβαρ και τον Μπέλκα. Καλή, στραβή, ντεφορμέ, σε καλή κατάσταση, σε κακή. Είναι η θέση του, ρε φίλε. Έτσι είναι, αυτός, αυτή είναι η δουλειά του, είναι το 10. Το νούμερο 10 είναι η δουλειά τους. Ο άλλος είναι οκτάρι. Βάλ τον εκεί που έχει το καλύτερο οκτάρι, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Για αυτό Τετάρτη όλοι στο γήπεδο. Καλά, γερά πάλι, φυσική ενέργεια. Να πάρουμε το παιχνίδι, να πάρουμε καθαρή όσο μεγαλύτερη νίκη γίνεται. Εννοείται, εννοείται. Και όλα θα τα πούμε κανονικά για καλύτερα. Όλα από άλλο. Όλα καλά, γερά, γερά, μη μας έχουμε την όλη τούμπα. Γεια σου Μιτσάκο, γεια σου Δημήτρη, γεια, γεια. Θα τα πούμε αυτά από αύριο φυσικά, που θα έχουμε δύο μέρες μέχρι το μάτς έπεσε. 23-10-287-888, προλαβαίνετε να μπείτε και εσείς στην κλήρωση για το υπέροχο διήμερο. Μία διανυκτέρευση με πρωινό μέσα, έχει καφετέρια εσωτερική, έχει τζαμαρία, φαίνεται όλο το τοπίο. Ένα καταπληκτικό μέρος και ο Κώστας σκίζεται να σε εξυπηρετήσει. Πάμε να πάρουμε δύο γραμμούλες ακόμα. Εννοείται ότι μετά τις 2.30 Κώστας Βασιλόπουλος, με πολλά και σημαντικά και σήμερα, ο διευθυντής Φόρτσα. Ναι, χαίρετε. Ναι, ναι. Γεια σας. Έλα. Γεια σας. Χαίρετε. Ο Θράσος είμαι. Α, γεια σας κύριε Θράσο.
Τι κάνετε? Δεν σας γνώρισα σήμερα, δεν είχατε άλλο ή... Είμαι από χθες χωλωμένος και αδιάθετος και περισσότερο άκεφος από μάλιστα, το χθεσινό. Μάλιστα, είστε αναχωρημένος. Η ιστορία χθεσινή γενικά. Σήμερα ούτε τραγούδια θέλω, ούτε τίποτα. Να σας ρωτήσω λίγο εγώ κάτι πριν μου πείτε. Τι σας στενοχώρησε πιο πολύ, το αποτέλεσμα ή η εμφάνιση? Η εμφάνιση. Μάλιστα. Να παλέψω και ας πέσω. Σωστό, σωστά. Όχι, κύριε Θράσο. Να παρόντως τα όπλα στα πιτσιρίκια. Ναι. Γιατί δεν έχω μέσα την ψυχή, το θράσος. Το πάθος, ναι. Να πω μέσα με θράσος και να τους ζητήσω να τους πατήσω κάτω. Γιατί είμαι ανώτερος. Είμαι, αλλά δεν το απέδειξα. Και στα δύο μάτς. Και φτάνω στο ερώτημα που θέλω να υποβάλω. Ναι. Πότε τελικά ο προπονητής θα φορμάρει την ομάδα? Πότε θα φορμαριστεί η ομάδα? Είμαστε ακόμα μπροστά. Μπορούμε να κατακτήσουμε και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ας αλλάξουμε νοοτροπία. Ο προπονητής, ας ανοίξει τα μάτια και εκείνος και οι παίκτες και όλοι. Να φορμαριστεί η ομάδα. Φορμαρίστηκε ο Παναθηναϊκός με τα πιτσιρίκια. Ναι. Η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε, κύριε Θράσο, στο πότε, δεν υπάρχει. Όποιος σας πει ότι ξέρει θα είναι σε δύο εβδομάδες, σε ένα μήνα, σε τρεις μήνες, σε έξι μήνες, μπορώ να σας πω τι ελπίζω εγώ. Η ρητορική είναι ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το ερώτημά σας. Η απάντησή μου είναι ελπίζω στα play-offs. Μέχρι τότε να είμαι εκεί που είμαστε τώρα κοντά, έναν-δύο πόντους διαφορά, και να φορμαριστεί η ομάδα στα play-offs. Να βρει ο προπονητής τους κατάλληλους, την κατάλληλη χημεία, το κατάλληλο σύστημα, να κερδίσει τους παίχτες του. Τις κατάλληλες θέσεις. Θέσεις. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Και το κυριότερο, να μην αδειάζει τους παίχτες όπως άδειασε χθες. Να είχα 11 Μίσιτς. Δεν καταλαβαίνεις ότι έτσι τους. Δηλαδή, μπράβο στο ένα παιδί και τα άλλα τα παιδιά στο ανάθεμα. Τέλος πάντων. Τι να πω, κύριε Θράσο. Είμαι στεναχωρημένος. Να μην μου στεναχωριέστε. Εσείς ειδικά. Την υγεία μου περισσότερο. Οι συντριβανίσοι θέλω να προσέχετε. Ναι. Τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ παίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη μας ψυχική κατάσταση και από το οποίο εξετάζεται και η σωματική. Τώρα τι είπατε, κύριε Θράσο? Τι είπατε? Τα σπίτια μας, οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας και οι γονείς μας. Το ξέρω. Εντάξει. Αν μου πει κάποιος υπερβάλλεις, έτσι είναι. Έτσι το ζούμε. Άμα ο άλλος μπορεί να είναι πάγος, να είναι ψυχρός. Για να δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Νομίζω και δεν θέλουμε κιόλας στο βάθος, κύριε Θράσο. Δεν είναι μόνο δεν μπορούμε. Όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να προσέχετε. Συγγνώμη για την. Ούτε καν συζήτηση. Ούτε καν. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Περιμένουμε και τον Βασιλόπουλο, τον κύριο Βασιλόπουλο που ξέρει πολλά να μας πει. Βεβαίως. Κάθε μέρα. Κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Κάθε μέρα. Έχω και εδώ ερωτήματα από τους ακροατές από το πρωί, το μεσημέρι τα μαζεύω. Γεια σας, κύριε Θράσο, και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αλίμονο, μην το ξαναπείτε. Παιδιά, το ύφος καθορίζεται από τη διάθεσή μας. Εδώ δεν υπάρχει κανένας όρος, μια προϋπόθεση θα παίρνετε μόνο χαρούμενοι. Άλλες μέρες κάνουμε νταβαντούρι, κάνουμε χαβαλέ, ανέκδοτα αυτά. Άλλες μέρες θα είμαστε πιο στενοχωρημένοι. Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο. Ούτε κλείσαμε την πόρτα σε Αριανό ή Ηρακλειδέα, έτσι. Το τονίζω αυτό. Σήμερα το πρωί πήρε ένας φίλος του Άρη στην εκπομπή. Βεβαίως. Μας ακούνε και αυτοί. Μας ακούνε και από αθηναϊκές ομάδες. Μας ακούνε και στην Αθήνα, να ξέρετε. Μας ακούνε, βεβαίως. Πάμε στην τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Προλαβαίνουμε. Να παίξουμε. Ή να πω πάλι ένα σ' αγαπώ πολύ για να το κλείσω. Όχι. Να μου πεις ό,τι θέλεις, ό,τι γουστάρεις. Τι να σου πω, Κωστή. Ό,τι γουστάρεις να μου πεις. Δεν μας θες μας τύπουμε τίποτα. Τι να κάνουμε. Πετράν. Άλλο. Το είπα και εννοείται. Άλλο. Να είχαμε να ασχολούμαστε τώρα. Δεν αρκεί μία ήττα. Εντάξει. Περνάμε ένα ψιλοκακό φεγγάρι, αλλά έτσι πάνε ομάς. Δεν μπορεί να είμαστε τρία χρόνια στα κόρτινα. Έτσι πάει. Πότε πέφτει, πότε ανεβαίνει. Δεν σκάσουμε δηλαδή. Να σου πω κάτι, Πέτρο. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές εδώ είναι τρία χρόνια στην τζίτα. Είναι τρία χρόνια τώρα που μιλάω, απέναντί μου έχω ένα αποτασιόμετρο. Είναι μια βελόνα που κάθε φορά που φωνάζω πηγαίνει στο κόκκινο. Ρε Σίκωση, πόσο θα σκέψου... πηγαίνει δηλαδή ένα μάξι τελική. Αυτό ρε φίλε. Εδώ είναι το γκάζι πατημένο 220 εδώ και 3 χρόνια. Κάποια μέρα πρέπει να μπει και συνεργείο, πώς το λένε. Όμως, πρόσεξε.
ο προπονητής οφείλει να δει ποιοι είναι σκασμένοι, ποιοι το είναι άδειοι. Ο επόμενος μετά από σένα, αυτός είναι κοντός, εμένα δεν μου αρέσει. Εντάξει. Okay. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο, εντάξει. Καλός είναι, όλοι μια χαρά είναι. Εντάξει. Περιμένουμε από τον προπονητή να δει ποιοι μπορούν, ποιοι έχουν φλόγα που καίει. Ο Μίσιτς έχει φλόγα. Έχει φλόγα. Αυτό ξεκίνα από εκεί. Έτσι. Ποιοι είναι απ' έξω και είναι ξεκούραστοι, ποιοι είναι τρελαμένοι. Ο Λάμπρου είναι. Ο Λάμπρου. Ο Μιχάη, ξέρω εγώ. Ο Μιχαηλίδης, ρε παιδί μου. Και ο Πέλκας περιμένει να παίξει και είναι τρελαμένος. Δεν το ξέρω, ούτε θα του πούμε βάλε αυτόν. Πρέπει όμως, φίλε, να βρει τον τρόπο να αλλάξει κάτι, διότι έτσι δεν έχουμε μέλλον. Έτσι, όπως είμαστε χθες. Έχω εμπιστοσύνη εγώ. Όπως ήταν και ο Σερ Άλεξ Φέργκσον, πόσα χρόνια ήταν εκεί στη. Ούτε είπαμε να φύγει ο προπονητής και τέτοια. Όχι, έτσι, πρόσεξε. Επίσης, συγκρίνουμε τον τρίτο χρόνο του Λουτσέσκου με τον πρώτο εξάμηνο του Φερέιρα. Και αυτό δεν είναι. Για κρίνε και του Λουτσέσκου έτσι, το πρώτο εξάμηνο. Ναι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι όλο το ανάθεμα στον προπονητή. Όμως έχει μερίδιο ευθύνης. Δεν είναι 20 Αυγούστου. Είναι φίλε Φλεβάρης. Και πρωτάθλημα και τίπελο στον πύργο το λεφτό. Αυτό, αγόρι μου, αυτό. Έτσι κλείνουμε το μισάωρο, φιλιά. Φιλιά. Bye. Λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αφού σας πω ότι η Ergo Horeca είναι η εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 2007 με μεγάλη επιτυχία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο σκοπός δημιουργίας του είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού μαζικής εστίασης. 2310-776-100 Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Μπείτε και στο έργο pavlahoreca.gr εκεί για να δείτε το αληθινόν του πράγματος. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με Κώστα Βασιλόπουλο για πολλά και σημαντικά. Εδώ είμαστε και μέχρι να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, να σας υπενθυμίσω ότι τι μήνυμα έχετε στείλει, είτε στο FM κενό το μήνυμα στο 54526, είτε στο τα σταθερά σας τηλέφωνα που συμμετέχετε στην εκπομπή με παιχνίδι ή όχι, όλης εβδομάδας, το τέλος εβδομάδας, την Παρασκευή, έχουμε την κλήρωση για Hotel & Spa Λίθος στο Καϊμάκ Τσαλάν. Τα μηνύματα όλης εβδομάδας, όπως είπα. Θερμή παράκληση, μη στέλνετε ξερό, σκεταδούρα, Kate Moss, μήνυμα Βασίλης Χατζηγραβατίδης, βάλτε δίπλα ένα γεια σας, μια καλημέρα, μια άποψη, μια γνώμη, μια παραγγελιά, ένα μπινελίκι άμα δεν σας αρέσουμε, οτιδήποτε ρε παιδί μου, ένα γλυκόλογο, οτιδήποτε έχει ο καθένας να βάλει. Έτσι πορευόμαστε λοιπόν. Σε λίγο θα συνδεθούμε με Κώστα Βασιλόπουλο, μόλις μας το επιτρέψει η κινητή τηλεφωνία. Είμαστε νομίζω έτοιμοι να πάμε στο διευθυντή της Φόρτσα για το καθημερινό μας σχόλιο. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα που μπήκε ο Φλεβάρης, δεν μπήκε καλά, αλλά τέλος πάντων. Καλό μήνα. Κώστα, την άποψή σου θέλω, θα ήθελα για το χθεσινό παιχνίδι. Το είδαμε όλοι. Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που άξιζε. Δηλαδή τίποτα. Δεν άξιζε να πάρει κάτι. Ίσως το δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζοντας μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Αν μπορούσε να πει κάποιος ότι θα δικαιούταν έναν γκολ. Ναι, okay. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η εμφάνιση ήταν εμφάνιση που επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να έχει απαιτήσεις από το χθεσινό παιχνίδι. Μια εμφάνιση η οποία αποτέλεσε για μένα συνέχεια των όσων έχουμε δει μέχρι τώρα. Δηλαδή από τον καινούργιο χρόνο και μετά, έτσι. Ναι. Εμφανίσεις δηλαδή κάτω του μετρίου που έφερναν νίκες, αλλά ήταν νομοτελειακό ότι όπως πήγαινε το πράγμα κάποια στιγμή θα κολούσε. Κόλλησε στο Χαριλάου, κόλλησε και χθες στο ΆΚΑ από δύο ομάδες που έπαιξαν με μεγαλύτερο πάθος, τον Άρη και τον Παναθηναϊκό, με μεγαλύτερη διάθεση, με μεγαλύτερο κέφι, με πιο καλό αγωνιστικό πλάνο από του ΠΑΟΚ και κέρδισαν. Γιατί χθες ο ΠΑΟΚ εκτός από έλλειψη διάθεσης, πάθους, είχε και έλλειψη αγωνιστικού πλάνου. Ναι. Δεν την βγήκε από την αρχή αυτό που επέλεξε, που ήταν αναμενόμενο για μένα από την δώρα του γη, και δεν μπόρεσε να κάνει, του Σοφερέιρα αναφέρομαι, και δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να το αλλάξει. Επέλεξε πάλι το
πίσω από τα φορ, δεν έδωσε χρόνο σε Πέλκα και Μπίσεσβαρ, χρησιμοποίησε τον Μαουρίσιο, ο οποίος είναι ανέτοιμος, τον Εσίτη, ο οποίος δημιουργικά δεν. Έχει στοιχεία για την ώρα, έτσι. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτή την εμφάνιση. Ο Γιάννουλης σκασμένος, ο Μάτος μόνο με εξάρσεις, ο Ίγκανσον δεν έχει βοηθεί από το Βαρέλα, που αγωνιζόμενος σαν αριστερός ο πιστοφύλακας. Δεν είναι. Αυτό είναι βέβαια, δεν έχει καμία ευθύνη τεχνική ηγεσία ή ο Βαρέλα. Εκεί που παίζει ο Βαρέλα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι η θέση του Κρέσπο. Άντε ένα-δυο παιχνίδια αντιπάλους υποδέστερους. Εντάξει, θα τα καταφέρει. Αλλά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, βλέπουμε ότι δημιουργούνται προβλήματα και καταστάσεις δυσάρεστες. Το κανονικό ποδόσφαιρο, αυτό συμβαίνει. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο πέναλτι που δεν πήρε ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα σταθώ μάλλον, θα αναφερθώ. Γιατί είναι πέναλτι καθαρό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει χρόνο, ακόμα και αν το εστοχούσε στο πέναλτι, να αλλάξει την κατάσταση. Σημασία έχει ότι αυτό που άξιζε, αυτό πήρε. Δεν άξιζε να πάρει κάτι περισσότερο. Έτσι πως αγωνίστηκε. Δεν είναι ο πιστικός ΠΑΟΚ που ξέραμε με παλαιότερες εμφανίσεις του. Υπάρχει θέμα, είναι όλο φάνερο, θέμα το οποίο πρέπει να εντοπίσει ο προπονητής για να λύσει. Δεν το έχει εντοπίσει μέχρι τώρα, δεν το έχει λύσει και αυτό έχει τις επιπτώσεις του στην ομάδα. Κώστα, αναφέρθηκε στον Μίσιτς και γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό και η απορία του κόσμου και δική μου αλλά και όλων είναι πώς γίνεται όταν έχεις το καλύτερο οκτάρι, όταν έχεις ένα όπλο να το απενεργοποιείς μόνο σου. Σου λέω μόνο σε νούμερο ότι είχε 5 γκολ και 6 ασίστ σαν οκτάρι ο Μίσιτς. Δεν ξέρω. Είναι ερώτηση η οποία πρέπει να τεθεί στον προπονητή. Ναι. Δεν θέλει να χωρέσει παίχτες, θέλει να πιστεύει ότι ο Μίσιτς εκεί μπορεί να του δώσει πράγματα επειδή του έδωσε σε ένα μάτσο επεξεργασία. Με τον Όφη. Και ομάδα, με τον Όφη στο κύπελο στην Κρήτη. Αυτό. Ναι. Δεν έχω απάντηση στο ερώτημα. Δεν έχω απάντηση στο ερώτημα. Ναι. Τον δικαιολογώ. Οι προπονητές ξέρω ότι βλέπουν πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε. Ναι. Διότι είναι κάθε μέρα με τους ποδοσφαιριστές. Αλλά όταν έχεις δύο δεκάρια, δύο παίκτες να παίξεις στον άξονα, τους περιορίζεις και τους δύο στον πάγκο. Κάνεις το καλύτερο οκτάρι του πρωταθλήματος δεκάρι, θεωρητικά σε εισαγωγικά. Ναι. Ξέρω, κάτι έχεις δει στην προπόνηση. Ό,τι και αν έχεις δει όμως, αφού δεν βγαίνει αυτό το στυλ το αγωνιστικό, δεν βγαίνει, ναι, δεν, ναι. Δεν περπατάει. Δεν βγαίνει. Δεν. Καθελωμένος σωμάτος, ίσως γιατί δεν μπορεί, ίσως γιατί είναι κουρασμένος, αλλά για να μείνουν τρεις πίσω, δεν βγαίνει. Δεν δίνει στον ΠΑΟΚ πράγματα αυτός ο σχηματισμός και αυτή η διάταξη. Τα αποτελέσματα θα είδαμε και χθες στον αγωνιστικό. Δεν είναι η ομάδα αυτή που θα... Το περιμένει να δει ο κόσμος, η ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά με τα αποτελέσματα της. Δεν την κάνει. Υπάρχει θέμα, το οποίο δεν ξέρω πώς θα λυθεί. Το ρεπορτάζ αναφέρει Κουστίμου ότι θα προχωρήσει σε αλλαγές για το παιχνίδι της Τετάρτης. Θα δούμε δηλαδή Πασχαλάκη, γιατί και εκεί πέρα υπάρχει θέμα. Δηλαδή, περίμενα από τον Ζήφκοβιτς να πάρει ένα παιχνίδι. Δεν έχει πάρει. Κανένα. Δηλαδή, έχει πάρει. Κανένα. Ναι. Όχι ότι έχει, ας πούμε, ότι έκανε κάποιο λάθος, αλλά... Μισό. Πώς δεν έκανε, τα έκανε μαζεμένα όλους τους καρδιλάτες. Ναι, πέρα από αυτό. Είδαμε χθες τον Ιδιούδη, έτσι. Όλες τις φορές χρειάζεται που ήταν εκεί. Δηλαδή ένας παράγοντας, ακόμη και με αυτή την εμφάνιση ο ΠΑΟΚ, ίσως κάτι θα μπορούσε να πάρει. Αλλά απέναντι ο Ιδιούδης δεν άφηνε τίποτα. Βέβαια. Δεν άφησε κάτι. Βέβαια. Δεν είδαμε μια τέτοια εμφάνιση από τον Ζήφκοβιτς. Καμία. Εν πάση περιπτώσει, έτσι καλλιώς τώρα και θα έπρεπε ο Πασχαλάκης την Τετάρτη. Σκέφτεται να χρησιμοποιήσει Ντούγκλας με Μίσιτς στα εξάρια για τον Μάξο Κιπέλου, να βάλει τον Λεπτέλκα στον χώρο της γραμμής εκεί στον Μάξο. Ναι. Μα απέναντι σε πιο γρήγορη ομάδα του πρωταθλήματος, η πιο προμαρισμένη. Ναι. Το έλεγες όλη τη βδομάδα. Όλη τη βδομάδα το έλεγες. Καλά, τι εγώ το έλεγα, έτσι το λέω. Όλοι ξέρουν και βλέπει. Δεν μπορεί να μην χρησιμοποιείς τον Μπέλκα. Κάπου δεν γίνεται, μου φαίνεται αδιανόητο να μην παίρνεις τον Μπέλκα σε αυτό το παιχνίδι που ξέρεις ότι θα σε φρεσάρει, θα σε παγιδέψει όπως το έκανε.
Παγίδα στον Ενεσίτη. Πολύ ψηλά. Παγίδα στον Βαρέλα, βέβαια. Ναι, ναι. Μα αυτό δεν είναι παίκτες που θα κυκλοφορήσουν το παιχνίδι. Και ειδικά ο Βαρέλα, παίζοντας ως αριστερό μπακ, αριστερός δηλαδή στο σέντρο μπακ, αριστερός στο κεντρικό δίδυμο, στόπερ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Σαν δεν είναι εύκολο να προωθήσει το παιχνίδι. Όχι μόνο να χτίσεις επίθεση, δεν μπορείς με τον Βαρέλα αριστερό στόπερ, ούτε σωστή λειτουργία αμυντική να έχεις, ας πούμε, για τα αμυντικά. Δεν είναι και πυρηνική φυσική. Κώστα, σωστά, παγίδευσε τον Ενεσίτη, παγίδευσε τον Βαρέλα. Ναι, ναι, ναι. Τρέσαρε, ο ΠΑΟΚ είχε την αντίδραση, κακή κυκλοφορία, αργή κυκλοφορία. Το αποτέλεσμα δεν άρχισε να έρθει. Απλά ξέρεις τι, με όλα αυτά, κι όμως ο ΠΑΟΚ έχει τόσο πολύ ποιότητα και τόσο πολύ είναι καλά δουλεμένη η ομάδα που θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα, ας πούμε, με τη βοήθεια της τύχης ακόμα και χθες. Ακόμα και χθες. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον προπονητή. Υλικό υπάρχει, πολύ άφθονο υλικό. Αυτοί οι ίδιοι παίχτες είναι ως επιτοπλίστων. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά και να αξιοποιηθεί. Δύο λέξεις βάζω. Δεν βάζω μία, δύο. Η χρησιμοποίηση των παικτών και η διαχείρισή τους. Ναι. Θα φέρει το αποτέλεσμα που θέλει ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν το λέω για το συμβίο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι κάτι που δεν με απασχολεί. Είναι κάτι που διορθώνεται εύκολα. Από έναν όμως σοβαρό ΠΑΟΚ και όχι από αυτό που είδαμε χθες. Που είδαμε ακριβώς, και χθες. Ακριβώς. Γιατί αυτό τον ΠΑΟΚ είδαμε και με τη Λαμία. Απλά με την ποιότητα του κέρδισε. Αυτό τον ΠΑΟΚ είδαμε και με τον Βόλο. Απλά με την ποιότητα του κέρδισε. Ναι. Αυτό τον ΠΑΟΚ είδαμε, ξέρω εγώ, από το ξεκίνημα της χρονιάς. Με τον Άρη, τον Χαριλάου. Και με την Τρίπολη. Ναι. Και με την Τρίπολη. Ναι. Τι είδες, είδες κάτι σοβαρό. Ναι, ναι. Υπάρχει θέμα. Ναι. Θέμα που οφείλει να διαχειριστεί και να λύσει ο προπονητής. Ακριβώς. Οι παίκτες είναι αυτοί. Δεν είναι άλλοι. Αυτοί πήραν τον double, έτσι. Βέβαια. Με αυτούς ξεκίνησε η χρονιά. Αυτούς ήταν κοντά στον Άγιαξ να κάνουν σε εισαγωγικά και επέτρεψαν τη φράση παπάδες. Ακριβώς. Και μετά αυτοί, τους χάσαμε... Αυτοί οι ίδιοι παίκτες. Κώστα, ξέρεις τι αναρωτιέμαι καμιά φορά. Αυτοί οι παίχτες, οι οποίοι είναι άνθρωποι και δεν είναι ρομπότ, τρία χρόνια είναι πραγματικά στα κόκκινα. Έχουν πάλεψαν με μια κλοπή πρωταθλήματος, πάλεψαν πέρσι κάθε εβδομάδα τον γκάζι πατημένο μέχρι το πάτωμα και αναρωτιέμαι μερικές φορές αν έχουν τώρα τα αποθέματα τα ψυχικά να βγουν από αυτό. Κώστα μου, θα σου απαντήσω εγώ. Ναι. Θα απαντήσω, θα σου πω. Με μέσο όρο 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Ναι. Αναρωτιόμαστε αν έχουν αποθέματα. Ναι, ναι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Τι άδικο να έχω. Πού να έχω άδικο δηλαδή. Ναι, ναι. 1 εκατομμύριο είναι ο μέσος όρος αμοιβής των παικτών του ΠΑΟΚ. Ετησίως. Τι θα πει, τι έχει κάποιος. Να τα βρω. Κάποιος δεν με το πήρε αυτός που δεν έχει να πάει το απόγευμα το μεσημέρι. Το παιδί του. Στα παιδιά του το σπίτι. Ναι, ναι. Δηλαδή τι ψυχικό απόθεμα πρέπει να έχει ο Μπίσεσβαρ. Τι να του κάνω, να του στείλω ένα αρμουλκό, ναι. Να του βαλάει ψυχικά από πέρατα. Με στεναχώρησε πολύ. Ο Βαρέλα, ναι. Ο Ρίκανσον, ο Μαουρίσιο. Ναι, ναι. Έτσι, όλα ταυτοποιημένα. Όλα, ενίκια, δίδακτρα, όλα είναι πριν αυτά τα πάντα πλουσιοπάροχα. Όλα στην εντέλεια. Όποιος δεν έχει ψυχικά από πέρατα. Έλα Κώστα. Κώστα, σε χάσαμε. Έλα. Ναι, Κώστα, μας ακούς? Μας ακούς? Κώστα, σε χάσαμε. Έλα Κώστα, μισό δευτερόλεπτο. Μαριλής, πάρε σε παρακαλώ πάλι. Πάρε Μαριλής, γιατί έπεσε η γραμμή. Μάλιστα, θα το διορθώσουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, είμαστε στην κουβέντα και στο σχόλιο με τον Κώστα Βασιλόπουλο ευθύς αμέσως τώρα. Ναι, Κώστα. Έλα, πέσαμε. Λοιπόν, ναι. Όποιος δεν έχει ψυχικά αποθέματα, φεύγει. Ξεκάθαρα. Ναι, είναι μεγάλη. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα, ειλικρινά ταράζομαι. Ψυχικά αποθέματα, ναι. με αυτές τις αποδοχές. Σε μια εποχή, ας πούμε, που... Τι λες τώρα, ψάχνει καθένας να ζήσει. Όποιος δεν έχει ψυχικά αποθέματα,
ενημερώνει η διοίκηση και η ιδιοκτησία, ότι δεν έχει βγει κάποτε. Και ευχαριστούμε πολύ. Είναι το συμβόλαιό του και πάει στην ευχή της Παναγίας. Ξεκάθαρα. Δεν παίζουμε. Δεν μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τι ψυχικά αποθέματα. Εσύ έχεις ψυχικά αποθέματα, δηλαδή και κάθε μέρα κάνει τη δουλειά σου. Τι θα πει ψυχικό απόθεμα. Δεν θέλω να σου πω, με ένα εκατομμύριο θα έκανα 17 εκπομπές. Με ένα εκατομμύριο, μάλιστα. Κώστα, όπως είπες και νωρίτερα, είναι πολύ κοντά το επόμενο μάτς. Άρα πρέπει η ομάδα να βγάλει την αντίδραση αυτή την Τετάρτη το βράδυ στον αγώνα Κυπέλλου και όπως είπες θα προβεί σε αλλαγές ο προπονητής. Θεωρείς ότι θα δούμε αυτό, άλλο... Αυτό ναι, προκύπτει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ. Σήμερα δοκίμασε σε άλλα πράγματα. Σου είπα, τον Μπέλκα στον άξονα, Μαουρίσιο με Μίσιτ, συγγνώμη, με Ντούγκλας. Πασχαλάκη θα τον έβαζε έτσι κι αλλιώς στο κύπελο τον Πασχαλάκη. Ναι. Τώρα θα δούμε πώς ποιο θα είναι το τελικό σχήμα. Είναι και η ευρεανή προπόνηση. Τα περιθώρια είναι στενά. Ο Παναθηναϊκός έρχεται με ψυχολογία. Ο Δόνης θέλησε να μεταφέρει έξυπνα το άγχος στον ΠΑΟΚ, χαρακτηρίζοντας τον φαβορή χθες. Δεν είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ. Σήμερα που μιλάμε, πρόσεξε, έχει σημασία για πότε συζητάμε. Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν για αυτή την εποχή, ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλύτερο φεγγάρι. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ γυρίσει το κουμπί του και τον δούμε αύριο τις πραγματικές, την Τετάρτη, τις πραγματικές του δυνατότητες, okay, είναι φαβορή φυσικά. Είναι ομάδα ανώτερη από τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Ούτε καν σύγκριση μπορώ να κάνω. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα καλά δουλεμένη, με ένα προπονητή δύο χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έχει τα θέματα του, ψάχνει να βρει λύσεις για τα θέματα αυτά. Μάλιστα. Στα εξωαγωνιστικά, Κώστα, είδαμε σήμερα και ακούσαμε όργια στη Βίκη για τα στημένα. Τεχνιέντος, όπως είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλήθειες, έτσι. Αλήθειες. Αλήθειες. Ο Μελισανίδης μετέφερε επακριβώς με ονομαστικά πράγματα που ακούγονται και προσδοκάς κάτι, περιμένεις κάτι από αυτή την δίκη. Προσδοκώ δικαιοσύνη. Αυτό. Αυτά όλα που λέγονται, όλα αυτά που υπόθηκαν και όσα θα υποθούν και όσα έχουν οι αρχές, οι δικαστικές στα χέρια τους, το υλικό, θα πρέπει να συνάδουν όλα αυτά με την απόφαση, την τελική. Αυτό. Αυτό περίμενε. Αυτό προσδοκώ. Δικαιοσύνη. Αυτό. Ναι. Δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Μόνο δικαιοσύνη. Μόνο δικαιοσύνη. Αυτό. Πραγματικά. Έσφαλα να πληρώσω. Δεν έσφαλα να αθώς. Σε κάθε άλλα πράγματα. Ακριβώς. Ακριβώς. Συνεχίστηκαν και οι διάφορες δράσεις και οι αντιδράσεις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε διάφορα μέρη της Μακεδονίας για την σκευωρία, αυτήν την αστεία ιστορία. Και θα συνεχιστούν. Ναι. Η κυβέρνηση έσπηρε, μάλλον ο Αβγενάκης, έσπηρε να μην καθαρίσει δίλες. Το γεγονός ότι μπήκε στον πάγο είναι ενδεικτικό και αποτελεί δικαίωση των όσων υποστηρίζαμε. Έτσι. Διότι αν θεωρούσε όπως ο υπουργός ότι όλα καλώς καμωμένα από τον υπουργό του, δεν θα συνέβαινε αυτό, δεν θα τον έβαζε στον πάγο, έχει εξαφανιστεί ο Αβγενάκης, δεν υπάρχει ξανά Αβγενάκης. Ναι. Το παιχνίδι δόθηκε και πάλι δόθηκε στον κύριο Γεραπετρίτη. Ένας ο υπουργός επικρατείας, ένθερμος οπαδός του Ολυμπιακού, το τι θα κάνει, θα το δούμε. Θα κρυθεί και ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως κρινόμαστε όλοι κάθε μέρα. Ναι. Πάμε για προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Αυτό είναι πλέον, δεν είναι μυστικό, είναι κάτι που πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Αυτή θα είναι η συζήτηση με την UEFA και τη FIFA, οι οποίες δεν ξέρω καν αν θα δεχθούν και την τροπολογία που πέρασε στη Βουλή πριν από λίγες μέρες. Δεν το ξέρω. Αν πούν όχι, γιατί ξέρεις, η UEFA και η FIFA αναγνωρίζουν νόμους του κράτους σε ορισμένα θέματα. Πάνω απ' όλα είναι το καταστατικό της ΕΠΟ και της FIFA. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Μάλιστα. Τώρα, ποιους χειρισμούς θα έχουμε, τι θα συζητηθεί, γιατί υπάρχει και δρομολογείται και μια επίσκεψη του κυρίου Ιθαντίνο στην Αθήνα για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Τώρα όταν πάει σε τέτοιο επίπεδο συζήτηση, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα γίνονται και λίγο πιο ελαστικά, να χρησιμοποιήσω την
έκφραση. Βέβαια. Μπορεί να έχουμε μια έτσι διαφορετική μεταχείριση στο θέμα αυτό. Αλλά δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση στον κράτος και να αλλάξει ένα νόμο χωρίς να είναι εναρμονισμένα τα πράγματα με το καταστατικό της ΕΠΟ. Θα δούμε. Είναι λίγο... θέλει υπομονή αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά το θέμα των σημαίνων αγώνων. Οι αποδείξεις κάνουν μία πίσω από την άλλη. Ομολογίες, καταθέσεις, υλικό. Να ακριβώς. Άφθονο. Άφθονο. Μάλιστα. Κώστα, κάτι τελευταίο. Να τελεσυνδικήσουν αυτές οι υποθέσεις και να προχωρήσουμε παρακάτω. Κάτι τελευταίο θα ήθελα. Ο ΠΑΟΚ για κάποια ψαράκια στον πάγκο έφαγε αφαίρεση βαθμών και τιμωρία της έδρας του. Για αυτή την καρικατούρα... Αυτά που έγιναν το Σάββατο στο Καραϊσκάκης είναι αδιανόητα. Ο ΠΑΟΚ, ναι, έκανε μια σάτυρα. Σάτυρα δεν το λένε τώρα. Ναι, χιούμορ. Τώρα είναι χιούμορ, τα ψάρια για δεν ήταν. Αφαίρεση βαθμών και κλεισμένων των θυρών. Ναι. Το πιστόλι τι ήταν. Ποιος το επέτρεψε του κυρίου που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο να μπει με το πιστόλι. Είπα, ο Ολυμπιακός. Αφού γελούσαν ήδη μπροστά. Η ελληνική αστυνομία. Σωστά. Ναι, όλοι, παρεούλα. Υπάρχουν ευθύνες. Πώς πέρασε, ποιος είναι, πού πήγε. Έφτασε στα 3 μέτρα από τους παίκτες της Ξάνθης με το πιστόλι. Τι ήταν αυτό το πιστόλι. Ποιος το έλεγξε. Ποιος το έλεγξε και κατάλαβε ότι είναι ψεύτικο ή ότι είναι αληθινό. Ακριβώς. Κανείς. Πώς μπήκε αυτός. Ναι. Πώς μπήκε. Ναι. Υπάρχει τεράστια ευθύνη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, της αστυνομίας και της Super League. Παρατηρητής εκεί και βοηθός δεν υπήρχαν. Από τι να φτάνετε. Τι κάνετε εδώ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις θέσεις. Τι θα υπάρξει, Βεβαίως, ναι. Πού πήγε αυτός με το όπλο. Πώς μπήκε. Αν ήταν αναγνία της ΠΑΕ Ολυμπιακός ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της, γιατί δεν δόθηκε εντολή στα security να τον απομακρύνουν. Να βγάλουν έξω, βέβαια. Τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Εντάξει. Γελάει ο κόσμος και κλαίει μαζί. Τι να πω. Καταρχάς αυτές είναι σοβαρές. Δεν είναι για να γελάει ο κόσμος και να γελάει. Διότι αν δεν είναι έτσι. Διάβασα ότι ασχολείται ήδη ο Παπαδοσιακός Εισαγγελέας. Ναι. Αυτά επάγγελτα. Ναι. Εδώ υπάρχουν. Έγιναν πράγματα και θέματα. Αν είναι ok, μπορεί να γίνει, θα δούμε σε πολλά κύπεδα να βλέπουμε παρόμοιες καταστάσεις. Αν δεν είναι ok, θα πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε ομάδες. Εδώ είναι ο Ολυμπιακός. Ακριβώς. Μάλιστα. Αν υπάρχει ασυλία σε όλα, να το ξέρουμε. Να μας το πούν. Μην ασχολείστε. Ναι. Υπάρχει ασυλία, κύριε, τι μην ασχολείστε. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε το θέλουν και όπως το θέλουν. Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Θα έχουμε τις προσεχείς ημέρες να λέμε. Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Θα τα πούμε. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια σου. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Φεύγουμε. Θυμίζω, χορηγός της εκπομπής ποιος. Αυτός 1-0 είναι το Alpha Park, το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. 42-44-44. Μένετε καρφωμένοι στο Λίμπερο. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Θα τα πούμε εμείς πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 8. Bye!